Ρεφονιπιακός σταθμός Αβέροφ, Πέτρος Καΐσερλης, όπως και Ανδρέας Καΐσερλης. Και οι δύο κάνετε δωρεά τον Τάπιτα από ό,τι βλέπουμε, κύριε Καΐσερλη. Και έχει τοποθετηθεί ήδη, τουλάχιστον στην μια πλευρά. Ναι, βλέπουμε... κάνει το πρώτο Ρεφονιπιακό σταθμό. Τώρα είμαστε στο δεύτερο, όσο μας έφτασε ο Τάπιτας Γιάννη. Εδώ και πόσες μέρες? Εδώ και τρεις μέρες έχουμε κάνει, σχεδόν δύο-τρεις μέρες έχουμε κάνει. Και απομένει ακόμη? Δεν απομένει, δεν έχουμε άλλο τάπια. Μακάρι να είχαμε. Ολοκληρώνεται εδώ, τελειώνει σε αυτό σήμερα. Εδώ πέρα δύο βρεφομιακοί σταθμοί. Μακάρι να είχαμε κι άλλους, με συνεργασία με το Δήμο, ναι, να κάναμε κι άλλους βρεφομιακούς σταθμούς. Η ιδέα τι νος ήταν? Η ιδέα ήταν του Δήμου με μάσα. Φυσικά το είχαμε πει εξ αρχής ότι θα το κάναμε. Αντί να το δώσουμε σε ιδιώτες, πιο καλά να πάνε στα παιδάκια να μπορούν να παίζουν κιόλα, να μην χτυπήσουν Γιάννη. Και μακάρι να είχαμε λίγα μέτρα παραπάνω, να κάναμε κι άλλα. Είδατε τα πιτσιρίκια να το δοκιμάζουν ή ακόμα? Ακόμα πια, γιατί τους έχουν κλείσει, τα έχουν κλείσει τα παιδιά, μην χτυπήσουν. Ναι. Σήμερα θα ολοκληρώσει και θα είναι έτοιμο από αύριο να πέσουν τα παιδιά. Πώς αισθάνεστε αλήθεια, πολύ καλά, Πέτρο? Πολύ καλά, Γιάννη μου, γιατί το κάνουμε για τις ψυχές των παιδιών. Είναι κάτι διαφορετικό τώρα για το πιτσιρίκι να παίζει πάνω στον Τάβιτα. Πάνω στο χαλίκι, πάνω στους άμμους, είναι διαφορετικά γιατί δεν χτυπάει κιόλας. Και με την παλίτσα, όπως θα ξέρεις εσύ, σαν ποδοσφαιριστής. Είναι και σε καλή κατάσταση ο Τάβιτας. Ναι. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ χοντρός και δύσκολα κόβεται, για είναι φασαρία να κοπεί. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι είναι καλή ποιότητα Τάβιτας. Μάλιστα. Νίκο, ήταν δική σου ιδέα τώρα. Αγαπητέ Γιάννη, γνωρίζεσαι με τον Πέτρο, έχετε και μία σχέση παραπάνω. Καταρχήν με τον Πέτρο είμαστε κουμπάροι. Ναι. Εκτός αυτού όμως, θα ήθελα να πω ότι το επώνυμο Καΐσερλης αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι δείχνει μία δοτικότητα στην κοινωνία και στην τοπική κοινωνία. Αυτό το οποίο, Γιάννη, είναι το σημαντικό, πέρα από το ότι είναι ένας εξαιρετικός Τάπιτας, ναι, και πέρα από τις ευχαριστίες στην επιχείρηση του Ανδρέα και του Πέτρου του Καΐσερλη, που με μεγάλη και ιδιαίτερη χαρά από ό,τι άκουσες, ναι, προσφέρουν και στο σταθμό της Αμερικής και ο σταθμό της Αβέροφ που βρισκόμαστε σήμερα. Τον, στο σταθμό της Αμερικής έχει ολοκληρωθεί, γιατί παίζουν τα παιδιά δηλαδή κανονικά. Κανονικά, από χθες. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι και καθαρά πολιτικό. Ήθελα να πω ότι για να έχουμε ενότητα θα πρέπει να υπάρχει ηρεμία στην κοινωνία. Ναι. Η ηρεμία στην κοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρηματίες και η οικογένεια του Ανδρέα και του Πέτρα του Παίσελη και η επιχείρηση, ναι, δείχνει κάτι. Δείχνει ότι με το να προσφέρεις στην τοπική κοινωνία, συνεισφέρεις στην αυτοδιοίκηση, συνεργάζεσαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Δήμο του ΣΚΟ, πράγμα που δεν γίνεται σε άλλες περιοχές. Άρα και σε αυτό το σημείο είμαστε πρωτοπόροι. Σε αυτό το σημείο, για να είμαι δίκαιος, το καταφέραμε σαν Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε και ήταν δύσκολο. Διότι υπήρχαν συγκρούσεις, υπήρχαν αντιπάθειες, υπήρχαν. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι. Πάντως σε αυτόν τον τομέα, στο σχολικό χώρο εννοώ και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, δεν χωράνε αυτά. Είναι ιδιαίτερος. Εγώ μιλάω πολιτικά, Γιάννη, ναι, και δεν μιλάω καθαρά με τα παιδιά. Γι' αυτό δεν έχουμε και τα παιδιά δίπλα μας. Ναι. Μιλάω καθαρά πολιτικά. Ναι. Πολιτικά λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει συνεργασία με τους επιχειρηματίες μας, υπάρχει συνεργασία με τις οικογένειες και υπάρχει και ενότητα σε όλη την κοινωνία της ΚΟΟ. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά, ναι, φυσικά μιλάμε για μικρές ψυχές. Αντιλαμβάνεσαι και εγώ μικρό παιδί έχω. Ο Πέτρος έχει μικρά παιδιά, ναι, εύχομαι σε σένα να αποκτήσεις, ναι, και όλοι μας έχουμε μικρά παιδιά που πάνε στο δρόμο. 505 παιδιά. Είπε ο Πέτρος πριν ότι μακάρι να είχα κι άλλο Τάπιτα να δώσω. Αυτό το μακάρι, ο τρόπος που το είπε, αυτό αποδεικνύει πολλά πράγματα. Σίγουρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γιάννη μου.